Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος είναι η εκπομπή Ύμνης και Οδές με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Κοντά μας και απόψε, όπως σχεδόν κάθε Δευτέρα, ο πατέρας Ανανίας Κουστένης. Μαζί του απόψε θα συνομιλήσουμε για τα Θεοφάνεια στο πρώτο μέρος της εκπομπής και τον Μέγα Βασίλειο στο δεύτερο μέρος. Πατέρα Ανανία, να σας καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά και σε εσάς και σε σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας όλους, σπάγοντας στο σταθμό και σε κάθε ψυχή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την απόψινή εκπομπή με τα Άγια Θεοφάνεια και θέλουμε από εσάς ένα πρώτο σχόλιο. Είναι μεγάλη δεσποτική εορτή και μάλιστα η αρχαιότερη στην ορθόδοξη λατρεία μας. Άρχισε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν φυσικά στην Αίγυπτο και στην Αραβία. Και όρταζαν εκεί τη βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη. Σιγά σιγά συμπεριέλαβαν και τη γέννηση του Χριστού. Γιατί και η γέννηση του Χριστού είναι Θεοφάνεια. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και τα Θεοφάνεια είναι ακριβώς φανέρωση της Θείας Χάριτος, της Αγίας Τριάδος, του Σαρκοθέντος Λόγου. Εκεί, κατά τη βάπτιση, ο Χριστός αναδεικνύεται επίσημα Μεσσίας και Λυτρωτής. Και έχουμε έτσι, με την παρουσία και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, την επίσημη έναρξη του πολυτρωτικού του έργου. Και τη Θεία Ευλογία και Δύναμη. Φανερώθη ο Θεός εν σαρκή, βαπτίστη στον Ιορδάνη, αντί για μας. Ανεδέξεω τα ημών υπερ ημών, λένε οι ίμοι των Θεοφανίων. Ανεδέχθη, ανέλαβε τα δικά μας, για μας. Αντί για μας. Τι ωραία. Μεγάλη η δωρεά του. Και μπήκε στα νερά του Ιορδάνη, αγίασε τη φύση των υδάτων. Το πως λένε οι πατέρες και οι μυστικοί ερμηνευτές, τα νερά είχαν γεμίσει δαίμονες, δαιμονικές δυνάμεις και δαιμονικό στοιχείο. Και κάποιος μυστικός έτσι θεολόγος λέει ότι οι δαίμονες μετά την πτώση τους πήγαν και κρύφτηκαν στα νερά από φόβο, από ντροπή, από τύψεις. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, μου έκανε εντύπωση. Και αγίασε τα νερά ο Χριστός μέσα στον Ιορδάνη, αντιπροσωπευτικός ήταν ο Ιορδάνης. Έθαψε εκεί, έτσι λέει το συναξάριο της έκτης του μηνός Ιανουαρίου, που είναι τα Θεοφάνεια, του κόσμου την αμαρτία. Ανακαίνισε τον πεσμένο Αδάμ, τον οποίο είχε φορέσει, και άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο. Γι' αυτό και με τη βάπτιση εσχίστηκε ο ουρανός, ενώ πρώτα με την παράβαση είχε κλείσει. Εσχίστηκε ο ουρανός, οπότε άνοιξαν οι δρόμοι. Και είναι πολύ συγκλονιστικό το μυστήριο αυτό της βαπτίσεως του Χριστού. Οι ίμοι της Εκκλησίας το περιγράφουν και αναφέρονται με μεγάλο ενθουσιασμό, με έμπνευση,
με τις καλύτερες ποιητικές, θεολογικές και λοιπές εικόνες και λέγουν ότι είναι πήγιον το φαινόμενο να βαπτίζεται ο σαρκωθής λόγος και υπέρ τους ουρανούς των νοούμενων στους ένους της μεγάλης ημέρας. Δηλαδή η πνευματική έννοια αυτού νου το οποίο γίνεται υπερβαίνει τους ουρανούς. Ο Χριστός μας μιλούσε με τον μυστικό μαθή τον Νικόδημο. Μιλούσαν για την αναγέννηση, την ανακαίνιση, γιατί ο άνθρωπος αφότου έχασε τον επίγειο παράδεισο και αφότου του φόρεσε τους χιτώνες της αμαρτίας, επιθυμούσε να ξαναγεννηθεί, να βρει τον απολαστέντα παράδεισο και να βρει την πρώτη του χάρη και αθωότητα. Ήθελε δηλαδή να απαλλαγεί από αυτή την πανάρχη ενοχή και να αποκατασταθεί στην προτέρα του θέση. Και ο Νικόδημος αυτό τον καημό το έλεγε στον Ιησού μια νύχτα που τον είχε επισκεφθεί το πρώτο. Και του είπε ο Ιησούς για να το υποστεί ο άνθρωπος αυτό, να του συμβεί δηλαδή, πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Ο Νικόδημος παρενόησε, λέει πώς, λέει, μπορεί ένας γέρος να μπει ξανά στην κοιλιά της μάνας και να επανέλθει? Ίσως απηχούσε και τις θεωρίες της μεταψυχώσεως. Κυκλοφορούσαν ευρύτητα και στην Αίγυπτο και στην Πατρίδα μες σε αυτά. Και όλη αυτή η θεωρία, αν την κοιτάξει στο βάθος, αυτό θέλει να επιτύχει. Να απαλλάξει τον άνθρωπο από την ενοχή και να τον αποκαταστήσει. Στο καθαρόν είναι. Όλη αυτή η προσπάθεια. Και του είπε ο Χριστός, όχι, του λέει. Πώς θα αναγεννηθεί, λέει. Διήδατος και πνεύματος, του λέει ο Χριστός. Με το νερό και με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή με το βάπτισμα. Και δεν μπορούσα να το καταλάβει αυτά, Νικόδημος. Τι έγινε και αφού να το καταλάβει. Και του λέει ο Χριστός, εγώ σας λέω τα πήγε και δεν τα καταλαβαίνετε. Αν σας πω τα επουράνια, πώς θα τα καταλάβετε. Έτσι. Και το βάπτισμα αυτόν τον σκοπό έχει ακριβώς. Βαπτίστηκε ο Χριστός στον Ιορδάνη αντί για μας και τον μιμούμεθα κι εμείς. Βαπτιζόμεθα στην εκκλησία, σε ποτάμια, σε θάλασσες, όπου έχει τι είδωρ, όπου υπάρχει κάποιο νεράκι. Βαπτιζόμεθα. Και μπαίνουμε με το βάπτισμα ακριβώς στη ζωή του Χριστού. Γιατί το βάπτισμα είναι το εισοδικό μυστήριο της εκκλησίας. Και μπαίνουμε και στο θάνατο και στη ζωή της, κολυμβήθρα δηλαδή, αυτό είναι. Κάνουμε τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις. Και βγαίνουμε μετά τι, καινούργοι, καινοί αντί παλαιών. Καινούργοι, πώς γίνεται, δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν βγεις είσαι πάλι ο ίδιος και δεν είσαι πάλι ο ίδιος. Είμαστε οι αυτοί και ούκ αυτοί, όπως λέει η Εκκλησία. Είμαστε. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Ο Ιερός Αυγουστίνος στην εποχή του ερωτήθηκε από κάποια κυρία που είχε το καλό σπυρί, τον καρκίνο, υπήρχε και τότε αυτό το βάσανο. Και λέει, γέροντα, τι να κάνω, έχω αυτό. Λέει, θα πάτε αύριο στην εκκλησία, γίνονται βαπτίσεις. Θα κάτσετε απ' έξω και ο πρώτος που θα βγει βαπτισμένος θα τον παρακαλέσετε να σας το σταυρώσει. Το κάνουν. Γιατί εκείνοι που βαπτίζονται, την ώρα που βγαίνουν την κολυμβήθρα, είναι άγιοι. Και αν δεν φάνε, πάνε με τους Αγίους. Έχουν τόση παρησία, τόση χάρη. Δίνονται Χριστοί. Όσοι Χριστόν βαπτίζεστε, Χριστόν να δίσαστε. Πήγε, έγινε αυτό, θεραπεύτη. Τόση δύναμη έχει το βάπτισμα. Γι' αυτό και ο Σατανάς και τα όργανά του πολεμάνε τους ανθρώπους να μην βαπτιστούν. Εμποδίζουν τους ανθρώπους να μην βαπτιστούν. Είναι μεγάλη υπόθεση το βάπτισμα. Τρεις μεγάλη δωρεά. Έχει μπει δε και στο σύμβολο της πίστης. Τα άλλα μυστήρια δεν αναφέρονται. Αναφέρονται εμέσως, είναι σαφώς. Το βάπτισμα αναφέρεται ρητός. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Μας απαλλάσσει από την αμαρτία. Μας απαλλάσσει από το ρήπο. Μας κάνει καινούριους. Μας κάνει νέους. Μας κάνει του Χριστού. Και εμείς κάνουμε όλο μας τον αγώνα μετά να κρατήσουμε αυτή τη χάρη του βαπτίσματος που πήραμε από το μυστήριο.
την οποία συνεχίζει τη χάρη και κρατάει το μυστήριο καθόλου έργο των Παλαμά τη Θεία Ευχαριστία. Που πάλι η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνια. Και στη συνέχεια και το μυστήριο τη Ιερά Εξομολόγηση. Γιατί είναι ένα βάπτισμα και η εξομολόγηση, βάπτισμα μετανία, βάπτισμα δακρύων. Και έχει λοιπόν πολλούς τρόπους ο Θεός να μας συγχωρήσει. Και ο πιο απλός, να συγχωράμε. Πάτερ μου και άφεση τα αφιλήματα, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών. Έτσι. Είναι πολύ απλό, πολύ άμεσο και πάρα πολύ μας συμφέρει. Μεγάλη λοιπόν η χάρη του βαπτίσματος, μεγάλη χάρη των Θεοφανίων, αλλά επειδή βαρύναμε πολύ στους ακροατές. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε. Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος είναι η εκπομπή Ύμνης και Οδές. Αναφερόμαστε στο πρώτο ημίωρο της απόψινής εκπομπής στα Θεοφάνεια. Κοντά μας πάντοτε ο πατέρας Ανανίας Κουστέρης. Και πατέρα Ανανία, ήθελα να ρωτήσω, με βάση και αυτά που είπατε πιο πριν, ότι ο Χριστός, αφού ανέλαβε τα δικά μας αντί για εμάς τον Ιορδάνη, ανέλαβε και τα δικά μας αντί για εμάς και στο Γολγοθά. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή τη διαδρομή από τον Ιορδάνη στο Γολγοθά? Βεβαίως. Ο Χριστός άλλωστε ως Λόγος του Θεού πήρε πάνω και ενώθηκε η υπόστασή του, δηλαδή με ένωση τη Θεία του φύση με την ανθρώπινη φύση, με τον άνθρωπο, και μας πήρε επάνω του, ενώθηκε οντολογικά μαζί μας. Και αυτό δεν πρόκειται να καταρρίθει ποτέ. Μεγάλα προνόμια, μεγάλη τιμή. Μας έχει επάνω του, μας κουβαλάει παντού. Ότι και από τον Ιορδάνη που βγήκε, άρχισε το απολυτρωτικό του έργο. Φρόντιζε τους ανθρώπους με όλους τους τρόπους. Με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με θαύματα, με διδασκαλίες, με προσευχές. Και έτρεχαν όλοι, από παντού, δεν τον άφηναν. Και σημαίνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τα λόγια του Ισαΐου, προκειμένου για τον Χριστό μας, λέγοντας: «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάσταση». Πήρε πάνω του, έλαβε πάνω του τις ασθενείες μας και τις αρρώστιες μας. Έτσι. Είναι ο δικός και καταδικός μας. Και στο Γολγοθά η στέλωση μας ηγάπησε εντελώς, εξ ολοκλήρου. Υπήρχε άλλη αγάπη. Η μεγαλύτερη αγάπη να δώσει κανείς την ψυχή του αντί για το φίλο του. Δεν υπάρχει ανώτερο. Η στέλωση μας ηγάπησε. Και τι είναι ο σταυρός του, η σταύρωσή του? Βάπτισμα αίματος και μαρτυρίου. Γιατί λέει: «Βάπτισμα έχω βαπτιστεί», και αυτά μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, «και πώς συνέχομαι», δηλαδή πόσο με συνέχει, με απασχολεί, ανησυχεί, «έως ούτε τελεστεί», μέχρι ό,τι γίνει. Και όντως στο Γολγοθά ο Χριστός εβαπτίστη στο αίμα του, έδωσε το αίμα του και μας έβαλε στη ζωή του, ως περπελεκάν, όπως λένε τα ωραία εγκόμια του Επιταφείου Θρήν, άνοιξε τα στήθια του και μας ποτίζει με το αθάνατο νερό, με το αθάνατο αίμα του. Γιατί από την πλευρά του, την οποία ελόγχισε ο Αγρίκος, ο Ρωμαίος στρατιώτης, εξήλθεν αίμα και ίδωρ. Αίμα είναι η ευχαριστία και ίδωρ είναι το βάπτισμα. Και έτσι συνέστη έγινε η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, μας πήρε πάνω του. Μας πήρε πάνω του και είπε στο Θεό Πατέρα: «Τετέλεστε», τελείωσε το έργο του. Το έργο του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος και να μπει στον παράδεισο και να κρασίσει τους εκπεσόντας αγγέλους. Το Σταυρό νίκησε ο Χριστός. Ο διάβολος έπαιξε μαζί του. Έχισε τον Θεός μέσα στο Χριστό κρυμμένος. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχε, λέει ο κατηχητικός λόγος του Χριστού μου, το Μέγα Πάσχα. Επήρε άνθρωπο και συνάντησε το Θεό. Έλαβε όθεν έβλεπε και πέπτω και νόθεν και έβλεπε. Πήρε αυτό που έβλεπε. Για να σου τον Ιησού. Άσου.
και έπεσε από εκεί, αυτό που θέλω, την αόρατη τη θεότητα. Οπότε, τι ήταν ακριβώς η ανθρώπινη φύση του Χριστού? Το δόλωμα. Και μέσα στο δόλωμα τι υπάρχει? Το αγγίστη της θεότητας, το οποίο γούδιξε το διάβολο και το χτυπήσε. Έπαιξε ο διάβολος και έχασε τελεσίδικα και αμετάκλητα, που λέμε σε αυτό. Τελείωσε αυτό. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς λίγο πρώτα σταυρώσεως, ο άρχον του κόσμου του εκβληθήστε έξω. Το ξεπέταξε, τελειώσαμε. Και βλέπουμε κάτι πολύ θαυμαστό. Παρά τα αυτά, και ενώ ξέρει ότι ο διάβολος έχασε, και καλά, και ξέρει ποια είναι η συνέχειά του, η άβυσος, παρά τα αυτά δεν παρατήθη. Πολεμάει. Χάζεται. Να χτυπήσει τον Χριστό, τα εκκλησία, τους ανθρώπους, τα χτίσματα, προκειμένου να πικράει και να συναχωρήσει τον Θεό. Δεν παραδείται. Και ο Θεός θαυμάζει, ο Χριστός, και το διάβολο και τα οργανά του. Γιατί είναι? Για ένα πράγμα. Γιατί είναι? Εργατικότητά του. Εργατικότητά του, συγγνώμη. Ναι. Είναι, λέει, φρονιμότερη η γη του αιώνος τούτου, του απατεώνος, το οποίο οδηγεί ο διάβολος, από τους ιούς της βασιλείας. Ο διάβολος τα οργανά του κάνει τα πάντα προκειμένου, όπως είπαμε, να ακυρώσουν το έργο του Θεού. Και οι βασιλείες τι κάνουμε? Περισσότερο ελέγχομαι. Κοιμόμαστε. Ησυχάζομαι. Αδιαφορούμε. Παρετούμεθα. Και τόσα άλλα. Και ενώ ο Κύριος τι θέλει ακριβώς? Να εργαζόμεθα. Είχε πει στους Φαρισαίους και στους άλλους ακροατάς ότι ο πατήρ με ως άρτη εργάζεται. Καγώ εργάζομαι. Μέχρι τώρα που σας μιλάω, ο πατέρας μου εργάζεται. Θεία πρόνοια συντήρηση του κόσμου. Και εγώ εργάζομαι. Εσείς γιατί δεν με εργάζετε? Αλλά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να εργάζεται. Το οργό, ο οργασμός, ότι τότε έχει χαρά ο άνθρωπος, παράγει, προσφέρει, δημιουργεί, χαίρεται, υπάρχει. Και μάλιστα ο νόμος της εργασίας είναι προοπτωτικός. Στον οποίο παράδεισο και πριν την πτώση που της έβαλε ο Χριστός, ο Θεός τους είπε να εργάζονται και να τον φυλάνουν, να τον φυλάτουν. Εκείνοι τι κάνανε? Δεν εργαζόντουσαν κάποια στιγμή. Τι κάνανε? Η Εύα περιεργαζόταν το φίδι και ο Αδάμ δεν ξέρω που ήταν, δεν αναφέρεται. Έτσι λοιπόν, δεν είσαι εργαζόμενοι, αλλά περιεργαζόμενοι. Και πέσανε. Ενώ άμα εργάζεται κανείς λιτώνει, τα όπου και τα έφερα. Διότι η αργία είναι μήτρη πάση κακίας. Να επανέλθω στην ερώτηση και να κλείσουμε. Μας πήρε πάνω του κυρίως στο Γολγοθά ο Χριστός. Και στη συνέχεια κατέβηκε στον Άδη μετά το θάνατο του πάνω στο Σταυρό για να βρει και τους υπόλοιπους ανθρώπους που έζησαν προ αυτού. Από τον Αδάμ μέχρι και την ώρα. Και πήγε. Δούλεψε για αυτούς. Κάθε τρία ημερών νύχτα εις τα καλότερα μέρη της γης, όπως έλεγε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα προς Εφεσίους, και εκεί μετά τα φώτα. Και τι έκανε? Κήρυξε. Και όσοι τον πίστεψαν και τον περίμεναν, ενώθηκαν μαζί του, τους πήρε και έφυγε. Τους πήρε και έφυγε. Τα πήρε σε όλα και έφυγε. Ελελάτησε τον Άδη. Ελελάτησε τον Άδη. Τον κλείδωσε, τον πάτησε και τον θάνατο και τον άδεμο. Κοιτάξτε, ο Εθνικός Αναστάσεως είναι κατά τα λόγια του Χριστού. Και τι είναι τότε ο Χριστός κατά τον εθνικό μας ποιητή Διονύση Σολωμό? Και η πίστη και η εκκλησία τι είναι? Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και τον Χάρο. Έχει στα χέρια του, λέει, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψης ο Χριστός, το εσφαγμένο αρνείο, τα σκλήσει του Άδη και του θανάτου. Πρώτο κεφάλαιο Αποκαλύψης, 18 στίχους. Τα σκλήσει του Άδη και του θανάτου. Έκλεισε τον Άδη. Αυτόν ελάτησε. Και πάτησε το θάνατο. Σπήρε τα κλειδιά. Και τώρα οι άνθρωποι πεθαίνουν, δεν πάνε στον Άδη το Άδη του Εσχύλου, ούτε στην ιεραρχία του θανάτου. Αλλά πού πάνε πια? Στην αγκάλι του Χριστού, του Αναστάντος. Ναι, καλά, υπάρχει. Μονόδρομος γίνεται. Τι απολύπεται? Να εργαζόμεθα και να σωθούμε. Να εργαζόμεθα και να σωθούμε. Το λαμπορέμο στου επιτιμήσει σε βίρου. Να εργαζόμεθα. Εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας, για το καλό, για τους άλλους. Όλοι μαζί είμαστε. Θα το αφήσουμε εδώ. Να κάνουμε μικρή διακοπή για την ώρα και επιστρέφουμε. Στο δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής, κοντά μας πάντοτε ο πατέρας Ανανίας Κουστένης, όπως σας είπαμε και στην αρχή, στο δεύτερο ημίωρο θα αναφερθούμε σε μία από τις λαμπρότερες μορφές της Ορθοδοξίας, το Μέγα Βασίλειο. Πατέρα Ανανία. Είναι όντως η λαμπρότερη μορφή της Ορθοδοξίας. Μάλιστα του χρυσού αιώνα της Εκκλησίας, τετάρτου αιώνα.
ο οποίος Αντιχριστός είχε και αυτός τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και αν το κοιτάξουμε, διάβαζα κάτι το απόγευμα, βλέπουμε ότι με το δικό μας αιώνα, τη δική μας εποχή, 20ο και 21ο, έχουν προσωμιώτες. Οπότε μεγάλες μεταναστεύσεις των λαών οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι, ασίδωτοι, επικίνδυνοι, πάνω, κάτω, δόθε, κήθε, ιστορίες, κίνδυνοι, αιρέσεις, πόλεμοι, καταστασίες, λοιμή, ξηρασίες, βάσανα, νηστές, όλα τα κακά. Όλα τα κακά. Ο άνθρωπος του 4ου μεταχριστιανικού αιώνα ή το Έρμεων. Και δεν βρίσκεται μια αγκαλιά. Και εδώ είναι ακριβώς ο ρόλος της Εκκλησίας. Η αγκάλια του Χριστού. Αγκάλιας τον άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος είχε έξοχη δράση. Αγιότητα βίου και σοφά συμβράματα. Και όταν λίγα πραγματάκια θα πούμε για τον Άγιο, τι, όλα δεν λέγονται. Και όταν ο αυτοκράτορ Ουάλης, ο Αριανίζων, έστειλε στη Γεσάρια τον έπαρχο Μόδεστο να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί η φήμη του βασιλείου είχε φτάσει παντού. Οικουμενικός διδάσκαλος. Η λεβεντιά του. Τα έργα του. Η βασιλιάδα. Ο ηρωισμός του. Όχι. Όποιος τα έβαλε, λέει κάποιο ιστορικό, με τον μεγάλο βασίλειο, βγήκε μετανοημένος. Ακόμη και ο Άλης. Αυτοκράτορ. Πάει λοιπόν εκεί πέρα, βλέπει τον βασίλειο να είναι και βασιλεύς και αυτοκράτορ και δεσπότης και πατέρας και εργάτης και γιατρός και νοσοκόμος και νηστευτής. Του έκανε εντύπωση. Είχε εντολές όμως από τον Άλλη να τον απειλήσει, να μαζευτεί. Μαζευτεί. Γιατί να μαζευτώ, λέει. Εγώ δουλειά κάνω εδώ πέρα. Επίσκοπος είμαι, τι δουλειά μου κάνω. Εσάς ίσα ίσα, σας βοηθάω. Σας τιμάω. Δεν είπα τίποτα εγώ να δίνω σας. Έχω λόγους να πω, δεν είπα. Σας φέρουμε ευγενικά. Σας προσέχω. Ο άλλος όμως πήρε μπρος. Του λέει, κοίτα να δεις. Αν δεν κάτσεις καλά και δεν αλλάξει ρότα, θα σε εξορίσω. Αν με εξορίσεις, λέει, και τι έγινε, πού θα με στείλεις? Όπου και να με στείλεις, εγώ νιώθω όλη τη γη πως είναι το σπίτι του πατέρα μου, του Κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής, όπως λέει επιλέξει. Δεν είμαι ξένος, δεν με εξορίζεις. Όπου να πάω, ο Θεός έφτιαξε τη γη, τα σύμπαντα, όπου να νιώθω στο σπίτι μου, οπότε τι μου κάνεις, τίποτα. Έμεινε ο άλλος, σου λέει, τι λέει αυτός. Μάσα γι' αυτός, ο Βασίλης ο Μέγας. Λέει, μετά θα σου δημεύσω την περιουσία. Μπάλε, άργησες. Το έκανα εγώ πριν. Την περιουσία τη διέθεσα για τους ανθρώπους, τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους. Με το πίμνια. Υπέρ του Δήμου, αυτό σημαίνει η δήμευση. Κατά σχέση μου υπέρ του Δήμου. Το έχω κάνει, αδελφέ. Δεν έχω τίποτα να μου πάρεις. Δύο αγασάκια, τρία έχω και πέντε κάτι δουλειαράκια. Και άμα τα πάρεις, τι έγινε. Εδώ ο Ιησούς δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι του. Εγώ έχω και αυτά τα λίγα. Στο τέλος, απείλησε με την έσκα την ποινή, θα σε θανατώσω. Και εγώ αυτό περιμένω. Περιμένω πότε θα αναλύσω, που λέει ο αγαπημένος μου Παύλος, θα λυθώ από εδώ δηλαδή, για να είμαι μαζί με τον Χριστό μου, με την αγάπη μου, τον ερωτά μου, με τη λατρεία μου. Τι μπορεί να μου κάνει, τίποτα. Άλλος και μία μου δώσει, πέφτω κάτω εγώ. Έμεινε ο άλλος. Άναυδος. Και του λέει, μεγάλο βασιλείο, ο έπαρχος Μόδεστος. Βασίλειε, λέει, με εκπλήσεις. Πρώτη φορά βλέπω επίσκοπο να μου μιλάει και να μου φέρεται έτσι. Τι λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Φαίνεται πως πρώτη φορά συνάντησε αληθινό επίσκοπο. Ήταν επίσκοπο, σκοπός από πάνω ο Βασίλειος. Έχουν δύναμη οι επίσκοποι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η σύνοδο της Νικαίας, 325 μετά Χριστόν,
Βασίλης Γιάννης, το 321-345 χρόνια τότε, όταν πήγε να λάβει μέρος ως κοινός πρόεδρος, τι σπουδαία υπόθεση αυτή και τη σπουδαία ενέργεια του Κωνσταντίνου, τι σημαίνει κοινός πρόεδρος, μάζεψε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους μαζί, πήγαν αυτοκράτορ. Θα δείτε, υπήκοοι μου. Τις μάζεψε, αλλιώς θα γινόταν, θα κάνουν χωριστές συνόδους και άκρη δεν θα βρίσκαμε. Τι ωραίο ήταν αυτό. Όταν μπήκε ο Κωνσταντίνος λοιπόν, δεν πήγε με ακολουθία επίσης, πήγε με 2-3 στρατιώτες και τίποτα άλλο. Και ένα σκαβνάκι να κάτσει. Είπαν οι πατέρες του αυτοκράτου, σηκώθηκαν όλοι πάνω. Λέει, καθίστε πατέρες. Εσείς οι επίσκοποι είστε έτη των Αθηνών Σωτηρίας. Εσείς θα σώσετε όλα τα έθνη. Εγώ θα μπορούσα να είμαι επίσκοπος στον έξω. Δηλαδή, να φροντίζω την εκκλησία στα βιωτικά. Εσείς στα πραγματικά. Και να σε εργαζόμαστε. Αρχή συναλλήλειας. Χέρι-χέρι. Και μάλιστα πήγαινε και φιλούσε τα κομμένα αυτιά, τις κομμένες μύτες, κομμένα δάχτυλα, χέρια των συνέδρων πατέρων που τα είχαν υποστεί αυτά από τους διωγμούς. Μόλις πρώτη τεθέν σταματήσει, πάυσει η διωγμή. Έτσι. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι ο διάδοχος των Αποστόλων. Μεγάλη χάρη έχει ο επίσκοπος. Μεγάλη χάρη. Και μάλιστα λέει και κάτι ωραίο ο Μέγας Βασίλης τον επίσκοπο. Που μεταξύ των άλλων είναι και πατρίδος προστάτης. Σαν στο 21 πήγαν την Επανάσταση, την βοήθησαν. Αλλά και στο Βυζάντιο, και στα πάντα, μα στις ακραίες επαρχίες κλπ. Ήταν και εθνάρχη. Εθνάρχη, τώρα πάνε να τα καταργήσουν, αλλά δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν, τον 9ο αιώνα, που ήταν τα πάντα άνω και κάτω, που λέει πάλι ο Μέγας Βασίλης για κάποια άλλη περίπτωση, η Εκκλησία άνοιξε την αγκαλιά της, άνοιξε τις πόρτες της και έδωσε στους ανθρώπους ασφάλεια, αγάπη, ειρήνη, ψωμάκι και ό,τι άλλο. Και σήμερα το κάνει. 250.000 μερίδες προσφέρει η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιεράρχη Επισκοπή και η Μητροπόλης κάθε μέρα σε πεινασμένα στόματα. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Και αυτά είναι αυτά που ξέρουμε. Αυτά δεν ξέρουμε. Ο άλλος όταν έχει πεινάρει, δεν έχει απειώσει τη ΔΕΗ, δεν πάει ούτε στον υπουργό, ούτε στον διοικητή της ΔΕΗ, ούτε θα πάει στον παπά του, θα πάει στην εκκλησία, θα πάει στον δεσπότη, θα πάει στον αδελφό του, τον χριστιανό. Μεγάλα πράγματα αυτά. Ο Μέγας Βασίλης είχε έξοχη δράση που έφτασε σε όλα τα άκρα της αυτοκρατορίας και ακόμη παρέκει. Και είναι πια η ενσάρκωση της έμπρακτης καλοσύνης. Μέχρι σήμερα. Δεν είναι Παπά Νοέλ και λοιπά. Αυτό απηχεί. Την έξοχη δράση του βασιλείου προς όλους με κάθε τρόπο. Και προπαντός με πολύ αγάπη και χάρη. Και δεν το έβαζε κάτω με τίποτα. Να πούμε και κάτι να γελάσουμε και να ρίξουμε μετά ένα τραγουδάκι, ό,τι έχει πέρα. Πήγαινε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο έξοχος κατά τα άλλα αυτοκράτορα, ο γιος του ίδιου, τα λέμε όλα. Είχε εκστρατεύσει κάτι της Περσίας, κατά των Περσών, και πέρασε την Καπαδοκία. Είχε μάθει για τον Βασίλειο και δεν του πήγαινε καλά. Λοιπόν, φτάνοντας στην Καπαδοκία απ' έξω, τους λέει ένα δώρο του Μεγάλου Βασιλείου. Τι δώρο του έστειλε? Μια μπάλα τριφύλλη. Γιατί ο Βασίλης ήταν γνωστός για τις ασκητικές του αυτές τάσεις και την πολύ του άσκηση, τη μεγάλη. Το πήρε ο Βασίλης. Πιάνει και αυτός, ετοιμάζει ένα καλάθι με κρέας, γλυκά, ψωμιά κλπ. Και το στέλνει. Και γράφει πάνω. Βασιλιά μου, ο καθένας από ό,τι τρώει προσφέρει. Ας πέσει το τραγουδάκι λοιπόν.
Είναι η εκπομπή Μνησιωδές στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος. Συνομιλούμε πάντα με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αναφερόμαστε στο Μέγα Βασίλειο. Και είχαμε μείνει σε αυτή τη συνομιλία του Αγίου με τον έπαρχο Μόδεστο. Μάλιστα. Τι είπε λοιπόν αυτό που είπαμε ο Βασίλειος, ο Μέγας του Μοδέστου, ότι φαίνεται πρώτη φορά συνάντησε αληθινό επίσκοπο. Τα μάθησε και έφυγε ο Μόδεστος. Τι άλλο να κάνει, δεν τον έπαιρνε να κάνει. Μπροστά στην Ανδρία, στην Παρισία, στη Χάρη, στην αφοβία του Μεγάλου Βασιλείου και στη Λεβεντιά. Τα είχε δώσει όλα ο Βασίλειος. Όλα για τον Θεό, όλα για τον άνθρωπο. Δεν του έμεινε τίποτε άλλο. Τα έδωσε όλα. Εξετέλεσε απολύτως τις δύο εντολές της Καινής Διαθήκης. Αγαπήσει τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Έρχεται λοιπόν πίσω στην Κωνσταντινούπολη ο Μόδεστος και λέει στον Ουάλη, τίποτα δεν κάνουμε βασιλιά μου. Ο Βασίλειος εκεί είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, και αυτοκράτορας και διοικητής και πατέρας και τα πάντα. Και δεν φοβάται τίποτα, ξέρετε του είπα αυτά, αυτά και αυτά και μου πεις έτσι, έτσι και έτσι. Και ενώ ο Άλης, ο Αριανίζων ο Άλης, ετοιμαζόταν να υπογράψει διάταγμα εξορίας του βασιλείου, μετεστράφηκε τα λόγια, θαύμασε, φοβήθη. Αρετήν είδε τιμάν και πολέμιος που έλεγαν οι αρχαίοι. Και τι κάνει, υπογράφει διάταγμα χορηγίας για τα ιδρύματα του βασιλείου. Διάταγμα χορηγίας. Τόσο θαύμασε και εκείνος. Και έμεινε στους αιώνες η αρετή του Μεγάλου Βασιλείου, η φιλανθρωπία του, η αγάπη του, ο ένθεος βίος του. Πολλοί τον αμιμούν του, ακόμη και το βάτισμά του και το περπάτημά του. Γιατί ακριβώς το αρχόμενο φιλί ομοιούσε τη σάρκουση, έλεγαν οι αρχαίοι. Δηλαδή οι οπαδοί θέλουν να μιμούνται, ο λαός δηλαδή, να μιμείται τους άρχοντες. Φιλί, αγαπάει πολύ. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι όν μιμητικών. Γι' αυτό και πρέπει πάντα να κάνουμε το καλό, για να το βλέπουν και οι άλλοι και να ακολουθούν. Και λέει κάπου πάλι Μέγας Βασίλειος, τους ανθρώπους συνήθως δεν τους οδηγούμε με τα λεγόμενά μας, αλλά με τα πρατώμενά μας. Γιατί ο άλλος κυρίως δεν κοιτάει τι λες, αλλά τι κάνεις, τι πράττεις. Γι' αυτό λέει στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς μας, ο ποιήσας και διδάξεις ούτως μέγας κληθείστε. Ο Βασίλειος ήταν και ποιήσας και διδάξεις. Πρώτα ποιήσας και μετά διδάξεις. Έχει σημασία η σειρά που είναι οι μετοχές. Ούτως μέγας κληθείστε. Εκείς οι μέγας. Και θυμάμαι προετών κάποιος που σπούδαζε στο Λονδίνο ψυχολογία του πελάτη. Είχε αυτό να κάνει. Είχα έναν καθηγητή εκεί, Άγγλο, βουδιστή το θρήσκευμα. Ο οποίος κάθε φορά που ήρθε το έφερε δύο τόμους. Και ρωτούσε, πήγε μόνο στα Έλληνες, σήκωσε το χέρι δύο. Ξέρετε ποιον έχω εδώ, λέει. Ποιον είναι, το Μέγα Βασίλειο, το δικό σας. Εσείς βουδιστή, μάλιστα, δεν βρήκα τίποτα καλύτερο. Δεν βρήκα τίποτα καλύτερο. Όπως σαν τον Τιντερό, της καλής επαναστάσεως. Διάβαζε την κόρη του, για να την κάνει καλή μάνα και καλή κυρία τις επιστολές της καθολικής του Αποστόλου Πέτρου. Που μιλάει πώς πρέπει να είναι γυναίκα κλπ. Κλπ. Μέσα στο τρίτο κεφάλαιο του πρώτου, στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής, λέει πολλά πράγματα ωραία. Και κάποιος από τους συντρόφους λέει, αυτό, εμείς τα διώκουμε αυτά, λέει. Αυτό βρήκες να διαβάσεις. Θα σου πω, αδερφέ, λέει, σύντροφε, δεν βρήκα τίποτα καλύτερο. Δεν βρήκα τίποτα καλύτερο. Και ο βουδιστής λοιπόν, καθηγητής του μαθήματος ψυχολογία του πελάτη, έφερε μαζί του πάντοτε το πανθρωπιστικό σου, και ήταν αυτές που δηλαδή, δύο τόμους μεγάλου μετά από το Μεγάλο Βασίλειο. Και τι έκανε κάθε φορά, άνοιγε, διάβαζε στο πρωτότυπο και στη μετάφραση, στην αγγλική μετάφραση, και έκανε
μάθημα ψυχολογία του πελάτη με βάση το κομμάτι του Μεγάλου Βασιλείου. Κάτι λέει αυτό. Εμείς περισσότερο δεν ξέραμε το Μεγάλο Βασίλειο. Παίρνουμε και μπαμπάνο ΑΕΛ, λέμε και το άλλο, λέμε και τ' άλλο. Τι ήταν ο Μεγάλος Βασίλειος. Τι έγραψε ο Μεγάλος Βασίλειος. Έγραψε πάρα πολλά ο Μεγάλος Βασίλειος. Πάρα πολλά και αμέτρητα. Τα έγραψε όλα. Μας άφησε τη θεία λειτουργία του. Τι είναι η θεία λειτουργία, μια αγκαλιά. Δεν αφήνει κανένα να παίξει, όπως ακούσαμε και προχθές τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και την παραμονή των Θεοφανίων πάλι. Δεν αφήνει κανένα να παίξω. Κανένα να παίξω. Τους πονηρούς αγαθούς πίσω. Ελέησον τους δομένους μεγάλης εσπλαχνίας. Αυτούς που έχουν ανάγκη με τη μεγάλη εσπλαχνία. Τους αγαθούς είναι τα αγαθωτής διατήρησον. Έτσι, γιατί και οι αγαθοί πρέπει να φυλαχθούν από τον Θεό και από τους ανθρώπους για να διατηρηθούν, να υπάρξουν και αύριο καλοί. Είναι μία αγκάλι. Και έκαμε αγώνα και κατ' των αιρετικών. Και κατ' των πνευματομάχων. Και κατ' των αριανών. Ραΐν τον πολεμούσα αλυσαλέα. Πήγαν να σας πείτε των χριστιανών όπου ήταν άρρωστοι, δυσκολεμένοι και τους πήγαν τρόπο να σας πήγαν. Βρίσκω πως ήρθε, δεν ήρθε να σας φέρει. Είμαστε εμείς. Το κάνει και σήμερα. Χιλιάστερα το ίδιο. Το κάνει σήμερα. Ή χώριζαν τις επισκοπές να έχουν την πλειοψηφία σύνοδο. Χώριζε και ο Βασίλης. Πιάνει τον αδερφό του. Στην Ίσα εκεί του κάνει τον Γρηγόρο που γιορτάζει αύριο. Εσύ θα πας εκεί. Το λέω τον πας ασάσι με τον φίλο του θεολόγου. Σε μια ασήμαντη πολύχη, θορυβόδη. Δεν πήγε ποτέ ο Γρηγόρος. Και είχε την πλειοψηφία στη σύνοδο ο Βασίλειος. Άμα δεν έκανε τέταρτη με ιδέα κόμπα, θα χάνει την Ορθοδοξία. Και είχε καταλήξει η Ορθοδοξία από το Μεγάλο Θανάσιο που, στο Βασίλειο το Μέρα. Ένας άνθρωπος κράτηγε ως μυθικός άτρας την Ορθοδοξία κατά του ανθρώπινου. Και την παράδειγε μετά στον Γρηγόρο του θεολόγου. Αυτού του ανθρώπου πώς να μην θυμόμαστε, πώς να μην χαιρόμαστε, πώς να μην συγκινούμεθα και προβοδός πώς να μην τους μιμούμεθα και να τους ευχαριστούμε όσο μπορούμε. Τιμή μάρτυρος και τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Και άνθρωπος, όπως είπαμε και λίγο πριν, θέλει να μιμείται. Θέλει να βρει κάτι, να το πιστέψει, να το ακολουθήσει, να το αγκαλιάσει, να το ζήσει, να το βιώσει και να το έχει. Μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας λένε στην τραγωδία. Α, μπράβο. Αυτό ο ηθοποιός, είπαμε και στην αρχή, που ήρθαμε τι είναι, αυτός πει ήθος. Με την πρωτογενή έννοια. Φτιάχνει ήθος. Βάζει τη ζωή επί σκηνή, συγγενή και αυτό είναι και φτιάχνει, δίνει ήθος. Και ο Μένανδος έλεγε ο σοφός αρχαίος υπογραμματοποιός, ήθος ανθρώπου δαίμον. Για τον άνθρωπο το ήθος, τρόπος υπάρξει, είναι Θεός. Δαίμον, αυτή την έννοια έχει τότε. Έτσι, είναι Θεός. Ήθος. Σήμερα δεν έχουμε ήθος. Έθος πολλά έχουμε, ή ό,τι άλλο έχουμε, λέει κάποιος δικό μας. Λοιπόν, ήθος δεν έχω. Ήθος. Κατά το Αριστοτέλη το ήθος ήταν η κατοικία των θηρίων. Και πήρε μετά, άλλαξε επίπεδο αυτό, νοήματος και εννοεί τον τρόπο υπάρξεως. Τον τρόπο υπάρξεως. Πώς υπάρχουν τα θηρία έτσι, πώς υπάρχει ο άνθρωπος έτσι. Τρόπος υπάρξεως. Το ήθος. Είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, αν και πέρασαν 16-17 αιώνες, είναι ζωντανός στη ζωή μας, στην ψυχή μας και στα πάντα. Και θυμάμαι παλιά κάποια γιαγιά εκεί στην πατρίδα μου, έχει κοιμηθεί το αθώς χωρέστη. Ήταν στο σπιτάκι της, στο άκρο του χωρίου και άκουσε ένα βραδάκι χτύπημα στην πόρτα. Φοβήθηκε λιγάκι. Τότε δεν είχαμε και τους επικίνδυνους σήμερα εδώ. Λοιπόν, βγαίνει να δει, κοιτάζει τρεις άνθρωποι. Τρεις παπάδες. Πείστε, λέει, του λόγου σας. Περάστε, λέει. Μου είστε οι παπάδες και έπεσε κάτω, φύσε τα ποδαράκια του. Να έρθουμε, λέει. Είμαστε στον δρόμο και αργήσαμε. Πήγαμε κάπου. Πήκανε, κάτσα. Σε όλα να φάνε. Πείστε του λόγου, μπορείτε να μου πείτε. Έτσι, απλά. Και τι της είπαν, εμείς είμαστε οι τρεις ιεράρχοι. Ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Ιωάννης. Τα έχει σε μένα αυτά η γέλια. Δεν είναι κάτι που έχω ακούσει ή κάτι που διαδίδεται. Λοιπόν, εμείς λέει δεν καθόμαστε στον ουρανό, γυρίζουμε στη γη. Πάμε παντού. Σε σπίτια, σε παλάτια, σε φτωχολογιά, σε αρρώστους, σε φυλακισμένους, σε πονεμένους, σε μοναχικούς, σε αδικημένους. Σε απελπισμένους, σε χείρες, σε ορφανά. Και σας βλέπω, όχι δεν μας βλέπουν οι άνθρωποι, λέει, συνήθως δεν μας βλέπουν.
Εμείς κάνουμε δουλειά. Κάνουμε δουλειά. Κάνουμε δουλειά. Τη γέμισε χαρά η γιαγιά. Κάτσα να πούμε εκεί πέρα. Σε βάλε και μυθήκα. Τι ωραία. Τι ανθρώπινη. Τι ανθρωποποιία έχουν οι άλλοι. Και έφυγαν. Τη χαιρέτησαν και έφυγαν. Και τη λέει. Τη λένε. Μας αγαπάς. Να προσεύχεις σε εμάς. Στο Θεό και σε εμάς. Και ότι θες να το λαβαίνεις. Εμείς είμαστε πάντα μαζί με τους ανθρώπους. Στην εποχή εκείνη που ζήσαμε, βοηθήσαμε τους ανθρώπους σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής εκείνης, αλλά και σήμερα τους βοηθάμε σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εποχής. Αφού ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία του είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας. Και αν στέκεται η πλάση και αν στεκόμαστε όλοι, τούτο το οφείλουμε ακριβώς στην Εκκλησία του Χριστού. Που η Εκκλησία είναι να προσλάβει τον κόσμο και να τον κάνει Εκκλησία, να τον χριστοποιήσει. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Και το τέλος του κόσμου και του ανθρώπου είναι στην Εκκλησία. Εκκλησία της Αναστάσεως, Εκκλησία της Νίκης, Εκκλησία του Παραδείσου. Άνοιξε ο Παράδεισος. Σκύσε ο ουρανός, πού τα Θεοφάνεια. Άνοιξε ο Παράδεισος. Πήγε Κύριος επάνω. Ανέβασε τον άνθρωπο στα δεξιά του Θεού και ο Πατρός. Ο άνθρωπος είναι δεξιοκάθετος του Πατρός, καταλαβαίνετε. Με την ανθρώπινη φύση φόρεσε ο Χριστός ο νέος Άδαμ. Το έχει μαζί ενωμένος. Ενωμένες δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, η Θεία και η ανθρώπινη. Έτσι. Και προσκυνείται στον ουρανό ως εις Κύριος από κάθε ύπαρξη. Ουράνια και πήγε. Τι τιμή για τον άνθρωπο. Τι τιμή για τον άνθρωπο. Αλλά αυτά είναι πολύ βαθιά πράγματα. Θα μιλήσουμε και κάποια άλλη φορά. Και μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά της απόψινής εκπομπής, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια αναφορά σε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, ομιλία προς τους πλουτούντες, και θα ζητήσουμε στα τελευταία λεπτά τον δικό σου σχολιασμό. Λέει μεταξύ άλλων λοιπόν σε αυτή, τι θα αποκριθεί στον κριτή εσύ που ντύνεις τους τοίχους και δεν ντύνεις τον άνθρωπο, που στολίζεις τα άλογα αλλά περιφρονείς τον αδελφό σου, που παραχώνεις τον χρυσό και καταφορνείς τον καταπιεσμένο, που σου αρέσει να δένεσαι με χειροπέδες μόνον εάν το δέσιμο είναι από χρυσό. Δεν έδωσες, δεν θα σου δοθεί τίποτα. Δεν άνοιξες την πόρτα, θα εκδιωχθείς από το σπίτι του Θεού. Για ποιον κοπιάζεις, για ποιον αδικείς. Δεν θα γιάνουν τα λογικά σου. Δεν θα συνέλθεις. Δεν θα φέρεις μπρος τα μάτια σου το δικαστήριο του Χριστού. Τι θα κάνεις λοιπόν, ποιους συνηγόρους θα πληρώσεις, ποιους μάρτυρες θα φέρεις. Εκεί δεν υπάρχει συνήγορος, ούτε επιχειρηματολογία που θα κλέψει την αλήθεια από το δικαστή. Εκεί ο δικαστής δεν εξαπατάται. Μόνος, χωρίς φίλους, χωρίς βοηθούς, χωρίς συνήγορο. Αναπολόγητος, ντροπιασμένος θα οδηγηθείς, σκυθροπός, κατηφής, ολομόναχος, δηλός. Κι εκεί θα δεις τα δάκρυα του ορφανού, τους στεναγμούς της χείρας, τους πτωχούς που γρονθοκόπησες, τους υπηρέτες που τους ξέσχισες στη σάρκα, τους γείτονες που εξόργησες. Ο πονηρός χορός των κακών σου πράξεων θα σε περιστοιχήσει. Μάλιστα, αριστούργημα. Είχε δύναμη λόγου ο Μέγας Βασίλειος και ανάστανε πεθαμένος. Έπειθε όλους εκτός από τους πορωμένους. Η πλούση του είναι αιώνας, περισσότερο είναι ιδωλολάτρε, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αν τα άκουαν και τώρα τα ακούγαμε αυτά του Μεγάλου Βασίλειου, θα άλλαζε ο κόσμος όλος. Θα γινόταν βασιλεία, θα γινόταν βασιλιάς, θα γινόταν παράδεισος. Και πράγματι, εκείνος που είναι ο φυλάριος και τα κρατάει δεν κερδίζει τίποτα. Στο τέλος τα χάνει όλα. Ενώ εκείνος που τα προσφέρει, αφού περάσει και αυτός και ζήσει με αυτά, από αυτά, στο τέλος φεύγοντας θα έχει στήσει τον ουρανό. Και όπως λέει ο Ρώσος Όστομος, εκεί που θα πάμε, όσοι έχουν φάει ψωμάκι από εμάς ή ό,τι άλλο, θα παρουσιαστούν στο Χριστό και θα πούνε αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε να φάω. Αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε την πόρτα της Εκκλησίας. Αυτός ο άνθρωπος με σκέπασε. Αυτός ο άνθρωπος με συγχώρεσε. Έτσι. Άμα ακούγαμε την Εκκλησία, ακούγαμε τους πατέρες, άριστα είναι αυτά και ευχαριστώ που διαβάσατε τόσο ωραία και με τόσο νόημα.
Μακάρι αυτό να μας φωτίσει. Τίποτα. Και τώρα που τα φώτα μας φωτίζει όλους και μάλιστα της επικεφαλής των ανθρώπων και των εθνών. Πατέρα Ανανία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την απόψινή συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος ήταν η εκπομπή Ύμνης και Οδές. Κοντά μας και απόψε ο πατέρας Ανανίας Κουσθένης. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Κώστα Παπά.